Ήταν όλα έτοιμα για μια ιδιαίτερη αποστολή με προορισμό τη Βαυαρία, λίγο πριν οι κακοκαιρίες του χειμώνα σταθούν εμπόδιο στις διαδρομές μας και στις προβλέψεις μας. Θα διασχίζαμε εν πλώ την Αδριατική θάλασσα και με λιμάνι αποβίβαση στην Αγκώνα της Ιταλίας. Το τηλεοπτικό μας συνεργείο πανέτοιμο για μια δύσκολη διαδρομή. Ξεκινήσαμε. Υπολογίζαμε πως ο τελικός μας προορισμός στη Βαυαρία θα ήταν μετά από 3.000 χιλιόμετρα και αν συνεχίζαμε στην Τσεχία κάπου στις 4.000 χιλιόμετρα. Η Αγκώνα μας υποδέχεται νωρίς την επόμενη μέρα, μετά από ένα ήσυχο ταξίδι στη θάλασσα που οι άνεμοι δεν ξεπερνούσαν τα 5 μποφόρ. Η πόλη της Αγκώνας ήσυχη, με κτίρια και οικοδομήματα του περασμένου αιώνα. Ο χρόνος μας ήταν περιορισμένος. Έπρεπε να αναχωρήσουμε αμέσως, οδικός για τη Βόρειο Ιταλία. Η κίνηση στους αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας της Αουτοστράτα μεγάλη, ενώ το επόμενο κομμάτι της διαδρομής μας μέχρι την Βόρειο Ιταλία το υπολογίσαμε περίπου στα 700 χιλιόμετρα, διασχίζοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, μετά από το Μιλάνο, τη Βερόνα, η Βενετία. Σκεφτήκαμε πως θα ήταν λάθος μας να περάσουμε από την περιοχή της Βενετίας και να μην σας παρουσιάσουμε έστω τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της μοναδικής πόλης στον κόσμο που αναφέρεται τόσο για τον ρομαντισμό της όσο και για τη μεγαλοπρέπειά της. Ενώ πλησιάζαμε προς το εσωτερικό της πόλης, διακρίναμε το μεγαλείο της βενετσιάνικης τέχνης. Η πόλη κτισμένη σε περισσότερα από 117 νησάκια. Διατηρεί ακόμη και σήμερα το δικό της χρώμα, που κληρονόμησε από την εποχή των Αφεντάδων και των Αρλεκίνων. Βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό και πιο διάσημο κανάλι της Βενετίας, το Canale Grande. Βαπορέτα και μικρά ταχύπλοα σκάφη αποτελούν το μεταφορικό μέσο των πολιτών από γειτονιά σε γειτονιά και από πλατεία σε πλατεία. Αριστερά και δεξιά του καναλιού οι ωραιότερες αρχιτεκτονικές παρουσίες που χρονολογούνται από τον 14ο-16ο αιώνα, όπως ξενοδοχεία, κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών, πρεσβείες άλλων κρατών, μουσεία που αποτελούν μια μοναδική αναφορά της βενετσιάνικης κουλτούρας. Κάπου εδώ θα εγκαταλείψουμε το Βαπορέτο για να βρεθούμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Εδώ υψώνεται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Μάρκου, που εξωτερικά η μεγαλοπρέπεια του ναού σε συνδυασμό με παραστάσεις αγαλμάτων από την θρησκευτική ιστορία και από τα γεγονότα άλλης περίοδου αφορούν τη Βενετία. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης, όπου φιλοξενεί κάθε χρόνο τα διεθνή φεστιβάλ, όπως και τις εκδηλώσεις του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού. Χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο στην περίοδο του Καρναβαλιού έρχονται στη Βενετία για να θαυμάσουν τις πανέμορφες ενδυμασίες και τις καταπληκτικές μάσκες που αποτελούν έργα τέχνης. Το Βενετσιάνικο Καρναβάλι παρουσιάζει το παρελθόν, τη ζωή στην Βενετία, στους περασμένους αιώνες, όταν υπήρχαν οι αφεντάδες και οι δούλοι. Λόγω της αυστηρής συμπεριφοράς των αφεντάδων, οι δούλοι είχαν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους και τα παράπονά τους μόνον στην περίοδο του Καρναβαλιού και αυτό βέβαια διακομωδώντας τον τρόπο της ζωής τους. Thank you.
Πριν ακολουθήσουμε τον οδικό άξονα που θα μας οδηγήσει στα σύνορα με την Αυστρία, θα επισκεφθούμε ένα μικρό νησάκι 15 μίλια από τη Βενετία. Το νησάκι αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό. Είναι το Μουράνο. Όλοι θα γνωρίζετε τα υπέροχα κρύσταλλα Μουράνο, άλλα διακοσμητικά και άλλα χρηστικά, χρώματα μοναδικά, τέχνη που κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Εδώ η φωτιά, η τέχνη και η πρώτη ύλη αποτελούν τα μοναδικά χειροποίητα κρύσταλλα που θα βρει κανείς σε βιτρίνες σε όλο τον κόσμο.
Η Βενετία γιορτάζει κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι. Θέλεις ο ρομαντισμός που τη διακρίνει, θέλεις η αριστοκρατική καταγωγή των κατοίκων που αποτελούν ακόμη και σήμερα την ελίτ κοινωνία του χθες. Όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα ξεχωριστό τρόπο ζωής. Την άλλη μέρα το πρωί αφήσαμε νωρίς τη Βενετία. Στα επόμενα 280 χιλιόμετρα θα αφήναμε και την Ιταλία και θα μπαίναμε στην Αυστρία. Τα τελευταία χωριά της Ιταλίας ήταν μοναδικά. Κάστρα από άλλες εποχές, τοπίο ήσυχο, με πολύ πράσινο, σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Περάσαμε στο αυστριακό έδαφος και συναντήσαμε τα πρώτα χωριά της Αυστρίας. Στις επόμενες 3 ώρες θα έπρεπε να περάσουμε από το Ίντσμπουργκ και να βρεθούμε στα σύνορα της Γερμανίας, όπου θα μπαίναμε στην Βαυαρία.